Έχουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μουζακίδη Νίκο. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είσαστε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαρακρίστο. Ακούγομαι? Μια χαρά ακούγεστε. Θέλουμε να μας πείτε για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε σε σχέση με τη σύνδεση της αγροτοδιατροφής σε σχέση με τον τουρισμό. Και ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και ως πρόεδρος κυρίως της αγροδιατροφικής, θέλω να πω κάποια πράγματα για τη στρατηγική σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό. Καταρχάς, κύριε Χαρακρίστο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή ημερίδα και να σας συγχαρώ για το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης και της συμμετοχής των ομάδων του φόρου. Ξεκινώντας, θέλω να πω, η μαζικοποίηση του τουρισμού, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, με τις γνωστές σε όλους καταστροφικές επιπτώσεις, οδήγησε τόσο την τουριστική βιομηχανία όσο και τους τουρίστες καταναλωτές στην αναζήτηση νέων ιδιότερων μορφών τουρισμού, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία και την στήριξη των αγροτικών περιοχών. Έτσι, αναπτύχθηκε μια νέα φιλοσοφία, η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού, που αντιτίθεται στο πρότυπο της μαζικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού οι οποίες προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Ειδικότερα μετά την πανδημία COVID-19 και τις πρωτόγνωρες αρνητικές επιπτώσεις που είχε παγκοσμίως, έγινε σαφές ότι οφείλουμε να αναπτύξουμε ευέλικτα μοντέλα τουρισμού, νέες μορφές συνεργασιών και να επενδύσουμε στην ποιότητα, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε. Σε αυτές τις νέες συνθήκες, αναδύεται επιτακτικά η ανάγκη μιας ουσιαστικής διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική βιομηχανία, αξιοποιώντας αλλά και προβάλλοντας ταυτόχρονα μέσω αυτής τα διάφορα τοπικά προϊόντα των περιοχών μας. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι τα Ιόνια νησιά, πέραν από την απαράμιλη ομορφιά τους και την ετερόκλητη μορφολογία τους, παράγουν τοπικά ποιοτικά προϊόντα, μοναδικά στο είδος τους, υψηλής βιολογικής αξίας, πιστά στις τοπικές μας παραδόσεις. Το κύριο όχημα λοιπόν για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στα Ιόνια είναι αναμφίβολα ο εμπλουτισμός της εμπειρίας που προσφέρουμε στους ταξιδιώτες της χώρας μας. Η αγροτική παραγωγή καθώς και η προώθηση των τοπικών αγαθών που παράγονται διευρύνει τις δυνατότητες προσφοράς εναλλακτικού τουρισμού και μπορεί να στηρίξει σημαντικά τη δοκιμαζόμενη μας οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας και τα τοπικά προϊόντα μπορούν να γίνουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν μας, θα το διαφοροποιήσουν και τελικά η σύνθεση αυτή θα βοηθήσει στο χτίσιμο μιας νέας τουριστικής συνείδησης. Η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό αποτελεί λοιπόν στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση εργαζόμαστε και βασιζόμενοι σε 4 άξονες για την πιο αποτελεσματική διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού, θέτουμε νέους στόχους όπως σαφής στρατηγικός σχεδιασμός, διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με συγκεκριμένους στόχους. Προωθητικές δράσεις οι οποίες θα εστιάζουν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντων, σε branding και marketing και τέλος ενδυνάμωση και εξυγχρονισμός του ανθρώπινου δυναμικού. Για το σκαπό λοιπόν αυτό υλοποιούμε μια δέσμη ενεργειών όπως θα σας πω ακολούθως. Πρώτον, καινοτόμα προβολή μέσω webinar του επενδυτικού προφούλ και των εξαγωγικών προϊόντων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece. Στόχος μας ήταν η προσέλκυση επενδύσεων και τουριστών στα Ιόνια νησιά, αλλά και η προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ξένες αγορές. Δεύτερον, σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και συγκεκριμένα με εργαστήρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επενδύουμε έτσι στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις των καταναλωτών και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. Παραδείγματος χάρη, εφαρμογή μεθόδων έξυπνης γεωργίας. Τρίτον, συμμετοχή σε εκθέσεις προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες αναδεικνύουν και προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και την γαστρονομία της περιφέρειάς μας. Τέταρτον, συλλογή και ανάλυση στοιχείων για τη διάσωση και προώθηση των εγχώριων τοπικών ποικιλιών και καλλιεργούμενων ειδών. Εδώ αξίζει να αναφερθεί η συνεργασία μας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ταυτοποίηση ποικιλιών αμπέλου στα Ιόνια. Πέμπτον, ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με άλλους φορείς για τη δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας, ούτως ώστε να αναδείξουμε τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών μας προϊόντων, φέρνοντας κοντά τον τουρισμό με τους τοπικούς παραγωγούς. Έκτον, συνεργασία με Εργό Δήμητρα για την υλοποίηση και την υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εξυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιφέρειάς μας. Παραδείγματος χάρη,
εκπαίδευση αγροτών. Και έβδομον, δημιουργία τράπεζας σπόρων με τη συλλογή σπόρων που είναι γνωστή ως μη υβριδική, για να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε την παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων μας για μια αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία. Η αλληλοεξάρτηση λοιπόν των δύο τομέων είναι σαφώς σημαντική και αντίδρομη, με περιθώρια ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης. Ο πρωτογενής τομέας και τα τοπικά προϊόντα είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού. Άρα, το νέο επιθυμητό τουριστικό μοντέλο για να εφαρμοστεί χρειάζεται νέες μορφές συνεργατικής διακυβέρνησης, νέες τεχνικές και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οπότε, με βάση την παράδοση, το μύθο, την ιστορία, σε συνδυασμό με καινοτέμες ενέργειες, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή επωνυμία και ταυτότητα για το προϊόν που προσφέρουμε στα Ιόνια. Γι' αυτό και εμείς στοχεύουμε στην προβολή των προϊόντων μας και κατά συνέπεια του τόπου παραγωγής τους, με ένα νέο σχέδιο marketing που θα εστιάζει παράλληλα στο συνέστημα, στα ανθρώπινα ιδανικά και αξίες. Η αυθεντικότητα, η ποιότητα και ο τοπικός χαρακτήρας της γαστρονομίας αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για έναν προορισμό που στοχεύει στην ολιστική βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Μέσα στις δυσκολίες υπάρχουν πάντα και ευνοϊκές ευκαιρίες. Η ελληνική τουριστική αγορά προσφέρει στην παρούσα χρονική στιγμή κυριολεκτικά ιδανικές ευκαιρίες για δυνητικούς επενδυτές. Ο τουρισμός και η αγροδιατροφή πρέπει να αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Εν κατακλείδη, όσοι έχουμε ρόλο και λόγο στον ελληνικό τουρισμό και ειδικά στην περιφέρειά μας, μπορούμε και οφείλουμε να συστρατευτούμε ώστε τις επόμενες χρονιές να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και μέσα από συλλογική προσπάθεια να αποδώσουμε τα μέγιστα ωφέλη στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία της περιοχής και τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχρήστο, για την προσοχή και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση μόνο ήθελα να κάνω. Ξέρετε τα πόσο προϊόντα που βγαίνουν στα Επτάνησα προωθούνται στα ξενοδοχεία της περιοχής και τα αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά? Σκεφτόμαστε, κύριε Παπαχρήστο, να κάνουμε το τοπικό σύμφωνο ποιότητας και να δρομολογήσουμε το Ιόνιο πρωινό. Προφανώς και κάποια από τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και στις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, έτσι ώστε τα τοπικά μας προϊόντα να έχουν τη σφραγίδα, την ποιότητα του τόπου και να χρησιμοποιούνται ευρέως για τον τουρισμό. Ωραία. Κύριε Μουζακίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή διαφορετική χρονιά, κύριε Παπαχρήστο. Ωραία. Είμαστε στη διάθεσή σας για πάντα. Να είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.